Σε εξέλιξη είναι η σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών για τον κατάλογο των κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Παρότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φαίνεται να χαμηλώνουν τον πύχη των προσδοκιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαμηνύει ή αποκλιμάκωση ή κυρώσεις. Στο μεταξύ, νέα διαμεσολαβητική προσπάθεια αναμένεται αύριο από τη Γερμανίδα Καγκελάριο, που θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ταγίπ Ερντογάν. Γύρω διαμεσολάβηση ξεκινάει η Γερμανία. Αυτή τη φορά ενεργοποιείται η ίδια η Άγγελα Μέρκελ. Αύριο είναι προγραμματισμένο να επικοινωνήσει με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν και να ζητήσει έμπρακτη αποκλιμάκωση της έντασης. Das sind einmal die Spannungen im östlichen Mittelmeer, die uns sehr beunruhigen, weil sie auch zwischen NATO-Partnern stattfinden. Όχι σε μεσοβέζικες λύσεις είναι το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα στον Ζωζέ Μπορέλ, αναμένοντας να παρουσιάσει λίστα κυρώσεων για την τουρκική προκλητικότητα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, η οποία είναι σε εξέλιξη. Ο δρόμος είναι σαφής. Είτε έμπρακτη αποκλιμάκωση, είτε κυρώσεις. Ο ίδιος πάντως, ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, λίγο πριν ξεκινήσει η άτυπη σύνοδος, έθεσε ευθύς εξ αρχής πολύ χαμηλά τον πύχη των προσδοκιών. Everybody is expecting which kind of decisions we will propose about sanctions. We are going to discuss that. Είναι ο ίδιος Ευρωπαίος αξιωματούχος που χτες, άθελά του, προδόθηκε για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ένταση της σχέσης Ελλάδας-Τουρκίας. Το ανοιχτό μικρόφωνο στη συνομιλία του με τη Γερμανίδα Υπουργό Άμυνας για την επίσκεψη μας στην Άγκυρα εξέθεσε τον κύριο Μπορέλ. Κρήτον του Λαλίν το Σιγάν. Werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln am Ende dieses Monats, wo die Schiffe sich hinbewegen werden. Und wir werden auch hier dafür werben, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Türkei und Griechenland direkt miteinander ihre Probleme lösen.